Στο Άλσος της Νέας Σμύρνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2014, ο Σύλλογος Συμβρίων παρουσιάζει την εκδήλωσή του, η οποία συμπεριλαμβάνει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, αλλά και το θεατρικό «Ένα μάρμαρο για την Ύμβρο», ένα παραμύθι δυστυχώς αληθινό. Μαζί μας έχουμε την Ελένη Απίστολα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιμβρίων. Καλησπέρα. 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 Και την Τζέννη Οικονομοπούλου, η οποία συμμετείχε στο θεατρικό. Καλησπέρα, Τζέννη. Γεια σου, Έρη. Πείτε μας για την σημερινή παράσταση, τη σημερινή εκδήλωση. Ωραία, λοιπόν. Συμμετείχε η Επιτροπή Πολιτισμού και Επικοινωνίας του Συλλόγου. Το θεατρικό μας παίχτηκε από τη θεατρική ομάδα Φυγάδες του Συλλόγου Ιμβρίων. Έπαιξαν ένα έργο του Στρατή Μπαλάσκα, ένα μάρμαρο για την Ύμβρο, σε σκηνοθεσία του Νίκου Κυλού. Ουσιαστικά το έργο αναφέρεται στην περίοδο που άρχισαν οι Έλληνες από την Ύμβρο να φεύγουν από το νησί. Και είναι αφηγηματικό ουσιαστικά όλο το σενάριο. Του σπιτιού του ακουγόταν η πανόρια που ταΐζε τις κότες. «Καλημέρα», φώναξε η μικρή με τη λιγνιά φωνή η πανόρια, πιο προκομμένη από όλα τα κορίτσια του νησιού. Ξύπνεγε νωρίς-νωρίς και άρχιζε τις δουλειές του σπιτιού. Ακόμα κι αν ο πατέρας της... Τζέννη, πώς σου φάνηκε η συμμετοχή στο θεατρικό? Ήταν πολύ συγκινητική η εμπειρία αυτή. Ο σκηνοθέτης ήθελε να μην εστιάσουμε τόσο στη δραματοποίηση του έργου και γι' αυτό εμβαθύναμε στην ανάγνωση του κειμένου. Από κάτω ήταν Ύμβροι οι οποίοι έχουν ζήσει αυτά τα πράγματα, δυσάρεστα προφανώς. Και διαβάζοντας το κείμενο και συμμετέχοντας σε αυτό, μπορώ να πω ότι συγκινήθηκα και εγώ. Ένιωσα πως ήταν η γιαγιά, η μαμά μου όταν έφυγαν από εκεί πέρα. Και νομίζω ότι ήταν μοναδική εμπειρία, ήταν κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες. Η Μαρία Κούλπα είναι μαζί μας και ο Σάββας ο Σταγιάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Παρουσιάσατε σήμερα κάποιους χορούς, οι οποίοι είναι παραδοσιακοί χοροί της Ύμβρου. Υπάρχουν χοροί οι οποίοι ξεχωρίζουν σε αντρικούς και γυναικείους? Υπάρχει μόνο ένας χορός που ξεχωρίζει, είναι ο Καρσιλαμάς, και από ό,τι είδατε ήταν ο χορός που χορεύανε μόνο τα αγόρια. Είναι καθαρά αντρικός χορός. Οι υπόλοιποι χοροί που είδαμε? Οι υπόλοιποι χοροί είναι και άντρες και γυναίκες περιλαμβάνουν. Κατά κύριο λόγο ο αντρικός χορός, ο Καρσιλαμάς, ξεσηκώνει τον κόσμο. Γενικά προσπαθήσαμε σήμερα να προβάλλουμε την παράδοση της Ύμβρου με αυτούς τους χορούς. Φώναζε από νωρίς ο Παρασκευάς στη Ραλιό. Και εκείνη τι να πρωτοκάνει? Η πανόρια, αλοπαρμένη από τη μέρα που μάθε πως τα φεύγαν, γύριζε γύρω-γύρω από το σπίτι και χάιδευε τις πέτρινες γωνιές. Ο Παρασκευάς πάλι, μην τύχει και τα αφήσει πίσω, κάθε βράδυ έπινε να διάσει το κρασοβάρελο. Και εκείνη τι να πρωτοπάρει? Έχουμε κοντά μας τον Νίκο τον Κυλό, σκηνοθέτη της απόψινής παράστασης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το NSTV για την κάλυψη της εκδήλωσής μας και όλους εσάς που εργάζεστε γι' αυτό. Καλά. Ναι. Πείτε μας για την προσέγγιση στο σημερινό θεατρικό. Το είδατε περισσότερο αφηγηματικά παρά δραματοποιημένο? Ναι. Κατά διαστήματα παρουσιάζουμε κάποια θεατρικά αναλόγια. Φέτος βέβαια είχαμε πολύ λίγο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μας για να το ετοιμάσουμε και εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, αλλά ωστόσο πιστεύω ότι το συνέστημα και οι εικόνες που θα θέλαμε να βγουν κατά ένα μεγάλο βαθμό το πετύχαμε, ας πούμε. Από την εκδήλωση του Συλλόγου Ιμβρίων για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.